Συζητάμε ένα νομοσχέδιο που προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στη μακριά αλυσίδα των αντιδραστικών αλλαγών που συντελούνται διαχρονικά στην ανώτατη εκπαίδευση από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτές είναι που υλοποίησαν και υλοποιούν σταδιακά τις κοινά αποδεκτές μεταξύ όλων των άλλων κομμάτων στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Βάσει αυτής της στρατηγικής προωθούνται ενδεικτικά η επιχειρηματική δράση της ανώτατης εκπαίδευσης, η αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς, η αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, η κατηγοριοποίηση πτυχίων και τμήματων και άλλα. Στόχος, η ριζική αλλαγή της φυσιογνωμίας, της δομής και του ρόλου του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το πρότυπο του Πανεπιστημίου Επιχείρηση, που έχει πράγματι ανάγκη η καπιταλιστική οικονομία. Συγχρόνως, αυτή η προσαρμογή είναι όρος εκβιαστικός απέναντι στην επιβίωση ακόμα και του σημερινού αστικού πανεπιστημίου. Και στη βάση αυτής της αναγκαιότητας έχουμε πρώτον τη δημιουργία ισχυρών δομών στην ανώτατη εκπαίδευση, δέστε συγχωνεύσεις, για αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, δηλαδή μείωση κόστους με αύξηση αποδοτικότητας, ώστε να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της καπιταλιστικής ανάπτυξης και να μπορούν να συνδέονται με ξένα και ντόπια μονοπόλια, η περίφημη εξωστρέφεια, αλλά και με ευελιξία που γι' αυτό απαιτείται διαφοροποίηση, κατακαιρματισμός στο εσωτερικό τους. Δεύτερον, έχουμε διαμόρφωση κριτηρίων με τα οποία αναπτύσσονται τα πανεπιστήμια σήμερα. Σχεδιάζονται τα νέα προγράμματα σπουδών και διοχετεύονται πόροι στην έρευνα, όπως πρώτον, αποδέσμευση από την κρατική χρηματοδότηση, επιβολή διδάκτρων και κυρίως η ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβολιών από τα μέλη του. Δεύτερον, διαφοροποίηση και ευελιξία στις εσωτερικές δομές των πανεπιστημίων, με τη λειτουργία τμήματων και προγραμμάτων σπουδών διαφόρων επιπέδων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Τρίτον, προσήλωση στην καινοτομία, την τόσο πολύ διαφημιζόμενη, η οποία όμως δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη σημαντική ερευνητική ανακάλυψη, αλλά με τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων που στην αρένα της αγοράς, η οποία και τελικά αποφασίζει για την τύχη τους. Νέα γνώση, καινοτομία δηλαδή, για τη δημιουργία νέων ερευνητικών ευκαιριών, για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας εταιρείας ή ενός κλάδου έναντι άλλων, και όχι για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αλλά και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Έτσι, το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο δεν είναι απλά μια σύνδεση με την αγορά, αλλά αποτελεί βασικό παίκτη της. Δεν παράγει απλά νέα γνώση, αλλά δημιουργεί και νέες αγορές. Δεν εκπαιδεύει απλά το επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό που θα στελεχώσει τις μεγάλες επιχειρήσεις και την κρατική μηχανή. Εκπαιδεύει μεμονωμένα άτομα που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως προϊόν που πρέπει να πλασαριστεί με δική τους ευθύνη, ατομική ευθύνη, στην αγορά. Και σε όποιον καλοπροαίρετα θα μπορούσε να ρωτήσει, για παράδειγμα, αν είναι κακό να δημιουργεί εμπορική αξία το πανεπιστήμιο ή αν είναι λάθος να εκπαιδεύει ανταγωνιστικούς εργαζόμενους έτοιμους να αναμετρηθούν στην αγορά, εμείς τον καλούμε να σκεφτεί. Η αγορά είναι ταυτόσιμη με την κοινωνία? Οι ανάγκες μιας επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού κλάδου, είναι το ένα και το αυτό με τις κοινωνικές ανάγκες? Το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους είναι ασφαλές κριτήριο για το αν πρέπει να διοχετευτούν κεφάλαια, δηλαδή κοινωνικοί πόροι, στη μία ή στην άλλη επιστημονική περιοχή, επιστημονικό πεδίο? Γιατί αντίστοιχα η τεχνολογική πρόοδος, αντί να οδηγεί σε μείωση του χρόνου εργασίας, οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας? Γιατί παρά τα εντυπωσιακά επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής μας, μένουν στα αζήτητα τομείς σημαντικοί για την κοινωνία, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που αφορούν το
τον τομέα της πρόληψης, το σύνολο όμως της κοινωνικής δραστηριότητας, στο φάρμακο, στην πολιτική προστασία και άλλα, ενώ η ερευνητική παραγωγή συχνά υποφέρει από εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως οι κατευθυνόμενες έρευνες με αντιεπιστημονικό σχεδιασμό και μεθοδολογία και ακριβώς το πανεπιστήμιο επιχείρηση που επιδιώκει να περιφρουρήσει η κυβέρνηση μέσα από την ένταση της καταστολής αλλά και διάφορων μηχανισμών παρακολούθησης είναι ξένο με την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και όσο πιο ξένο γίνεται, τόσο πιο πολύ επιδιώκεται να το προστατεύουν από την νεανική, συλλογική αμφισβήτηση και διεκδίκηση. Να γιατί οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές μαζί με το εργατικό κίνημα αγωνίζονται, παλεύουν, διεκδικούν αυτά που αντικειμενικά μπορούν να έχουν. Γιατί ο πλούτος που σήμερα υπάρχει μπορεί να τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για τη γνώση, τους κατάλληλους όρους για να δουλέψουν. Και ακριβώς αυτά τα κριτήρια είναι που δείχνουν με τι όρους θα μπορούσαν να σπουδάσουν, να δουλέψουν και να ζήσουν οι νέοι σήμερα. Και τέτοιοι όροι είναι το πτυχίο να είναι η μόνιμη προϋπόθεση για δουλειά, όπως και η απαραίτητη για το επάγγελμα εξάσκηση, η γνώση που είναι υπόθεση μιας ολόκληρης ζωής, δεν σταματάμε την απόκτηση του πτυχίου. Το κράτος λοιπόν να εγγυάται την επιπλέον και δωρεάν επιμόρφωση με τα πτυχιακά, εξειδικεύσεις και άλλα, να έχουν δικαίωμα στη δουλειά όλοι στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει με όλα τα δικαιώματα που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Αντίστοιχα, κρατική χρηματοδότηση για να μπορούν να λειτουργούν πλήρως τα πανεπιστήμια με υποδομές, εξοπλισμό, το αναγκαίο εκπαιδευτικό βοηθητικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν οι διεκδικήσεις των φοιτητών, η ενότητα που οι ίδιοι μπορούν να χτίσουν μέσα από τους φοιτητικούς τους συλλόγους με το εργατικό κίνημα, έχοντας στο μυαλό τους τα δικά τους κριτήρια και τις δικές τους ανάγκες, μπορούν να τους ανοίξουν δρόμους για να σπουδάσουν σήμερα καλύτερα, για να αναβαθμίσουν τις σπουδές τους και την ίδια τους τη ζωή. Σε αυτόν τον δρόμο του αγώνα, για να μπει στην απομόνωση η πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και τα δικαιώματα της νεολαίας των εργαζομένων, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή.